Καλό μεσημέρι. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ πέρα. Και εγώ να σας πω τώρα, η επικαιρότητα αυτή είναι. Εμάς μας έχει συγκλονίσει, δεν ξέρω εσάς. Αυτό ήθελα να σας πω ότι επειδή παρακολουθώ την εκπομπή σας από το πρώτο λεπτό και χωρίς ρύθμιση κολακίας, η χώρα αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα που οδηγούν τους πολίτες να μην τους ενδιαφέρει ή να νομιμοποιούνται να μην τους ενδιαφέρει το γεγονός ότι ένας σοφρονιστικός υπάλληλος βρίσκει θάνατο με κομμένη καροτίδα και ένας φυλακισμένος βρίσκει θάνατο μέσα σχεδόν σε ένα, βρίσκει το θάνατο μέσα σχεδόν σε ένα 24ωρο με ξυλοδαρμό και βασανιστήρια. Και εδώ κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό και συχνά πυκνά λέμε ότι κοντά στην κρίση χρέους, κοντά στα 400 δισεκατομμύρια που αντιμετωπίζει η χώρα, αντιμετωπίζουμε και κρίση δημοκρατίας. Διότι δεν μπορεί η απώλεια δύο ζώων με τέτοιο τρόπο, φρικτό, να αποτρόπαιο, καταδικαστέο και... να αφορά μόνο ένα δικαστικό ρεπόρτερ, να αφορά μόνο ένα αστυνομικό ρεπόρτερ, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι είναι, έτσι όπως το λέτε. Εγώ χαίρομαι βέβαια που αποκαλύπτεται αυτό το πράγμα. Ειλικρινά σας το λέω, γιατί συνήθως συγκαλύπτονται τέτοια περιστατικά. Τα ξέρετε τώρα, δεν είμαστε. Εδώ είμαστε. Δηλαδή, προηγείται πάντα η έρευνα, η δημοσιογραφική. Έτσι, και μετά αποκαλύπτονται διάφορα. Χαίρομαι που αποκαλύπτεται αυτό. Βεβαίως φαίνεται ότι είναι τέτοια αγριότητα στο περιστατικό αυτό με τον Καρέλη, όπως και το άλλο βέβαια. Έτσι. Δεν, επειδή έχω διάφορα σχόλια, ξέρετε, κυρία Δούρου, χτες έλεγα για τη μάνα του Καρέλη και για τη γυναίκα και μου λέγανε: μα πώς συγκρίνεις? Βεβαίως ο πόνος και ο θάνατος και η απώλεια είναι ίδια για τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να τους διαχωρίζουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι τελικά αυτά που συμβαίνουν πίσω μέσα στις φυλακές. Δεν τα ξέρουμε, κυρία Δούρου. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτό που απλά ήθελα να τονίσω είναι ότι έχουμε οδηγηθεί και σε εκείνη τη συμπεριφορά, σε εκείνη την νοοτροπία που να μην μας ενδιαφέρει να τα μάθουμε. Ναι, η αδιαφορία είναι συνενοχή. Η αδιαφορία και η σιωπή είναι συνενοχή. Δεν θέλω να μοιράσω ευθύνες, ούτε να αποδώσω ευθύνες. Δεν είμαι εισαγγελέας. Δεν δηλώνω αθώος και αθώα αίματος ως πολίτης αυτής της χώρας που αντιμετωπίζει τόσα δεινά. Απλά λέω ότι όταν υπάρχουν συνάνθρωποι μας που θεωρούν ότι πρέπει να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, που πιστεύουν στην αυτοδικία και ακροατές σας που λένε καλός καμωμένο και αλλιώς η μάνα του ενός, αλλιώς η γυναίκα του άλλου, επαναλαμβάνω, κάτι δεν πάει καλά. Είχα ένα τέτοιο σχόλιο χτες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας. Υπάρχει ένα γκάλωπ, υπήρξε ένα γκάλωπ χθες στο Μέγκα από την GPO, το οποίο ευνοούσε βέβαια, δείχνει μια ας πούμε πρωτοπορία του κυρίου Σγουρού, για κάντε με ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι, το παρακολούθησα και εγώ, ψάχισα και εγώ για να δω την συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είμαι από αυτούς που τις δημοσκοπήσεις, ξέρετε, τις χειροκροτούν ή τις... Μόνο όταν σας ευνοούν, Μόνο όταν σας ευνοούν. Λέω λοιπόν ότι οφείλει ένας πολιτικός άντρας, μια πολιτική ή μια γυναίκα τέλος πάντων, να τις διαβάζει τις δημοσκοπήσεις και όχι να αλλάζει θέσεις, απόψεις ή τον αγώνα της και για ποιο λόγο αγωνίζεται και ποια συμφέροντα εκπροσωπεί ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις. Αντιθέτως, αυτό το περιβόητο πολιτικό κόστος που οδήγησε τη χώρα εδώ που την οδήγησε. Αντιθέτως, δημοσκοπήσεις οφείλω να τις διαβάσω προκειμένου να δω πώς πρέπει να επικοινωνήσω τον αγώνα μου με τον κόσμο. Κατά τα άλλα και ένα σχόλιο ότι είναι καιρός τώρα που δυστυχώς οι δημοσκοπήσεις μαζί με το Ελληνικό Κοινοβούλιο, μαζί με τους δημοσιογράφους έχουν απομειωθεί στα μάτια του κόσμου, γιατί μην ξεχνάτε ότι τον Ιούνιο του 2012 ή τον Μάιο του 2012 οι ίδιες εταιρείες, άλλες εταιρείες χάνανε ολόκληρα κόμματα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εσείς συνεχίζετε τον αγώνα, έτσι δεν είναι, δεν το συζητώ αυτό. Επαναλαμβάνω, ποτέ δεν θα βρείτε ηχητικό δημόσια μου παρέμβαση να λιβανίζω δημοσκόπηση ή να απαξιώνω δημοσκόπηση ανάλογα, ανάλογα με τα ευρήματα. Απλώς λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να προσπαθήσεις αυτή τη στιγμή να υπερασπίσεις διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες. Κρίμα λέω, γιατί κάποιες είναι πολύ σοβαρές, επειδή εδώ και πάρα πολύ καιρό εταιρείες λειτουργούν με σκοπιμότητα.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Δούρου. Από την άλλη πλευρά, από την πρώτη μας συζήτηση, εσείς τώρα έχετε οργώσει την Αττική, έτσι, όπως και άλλοι υποψήφοι. Αλλά εσείς βλέπω ότι είσαστε κοντά σε εκδηλώσεις. Έχετε αναθεωρήσει κάτι από εκεί την πρώτη μας κουβέντα? Πιστεύετε ότι κάπου υπήρξε ένα πρόβλημα που δεν το ξέρατε, δεν το βλέπατε και τώρα θέλετε να του δώσετε βάρος? Τι λέτε? Ισχυρίζομαι ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας, ακόμα και απερχόμενος περιφερειάρχης, που με αλαζονία να πει σε μία δημοσιογράφο, σε ένα δημοσιογράφο, που τα ξέρει όλα. Mm-hmm. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή είπα ότι μπαίνω σε αυτή τη μάχη, όχι γιατί τα γνωρίζω, όχι γιατί είμαι εκείνη η τεχνοκράτης που θα τα διαχειριστεί καλύτερα. Αντιθέτως, θεωρώ ότι η χώρα δεινοπαθεί από τους τεχνοκράτες και θεωρώ ότι τουλάχιστον τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα, τα κυβερνητικά αυτή τη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, παίξαμε περίσσια υποκρισία απέναντι στους συμπολίτες μου σε σχέση με το αν πρέπει να βρεθεί τεχνοκράτης ή όχι. Τα αποτελέσματα είδατε. Η Νέα Δημοκρατία για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έψαχνε τον τεχνοκράτη αυτοδιοικητικό και κατέληξε σε ένα κομματικό στέλεχος όπως είναι ο κύριος Κουμουτσάκος, για τον οποίο βεβαίως δεν θα πω αυτά που λένε και διαβάζω ότι είναι επιλογή των Βρεξελών, για όνομα του Θεού. Απλώς ο κύριος Κουμουτσάκος είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και υπήρξε μάλιστα και ο εκπρόσωπος τύπου μιας θα σας έλεγα καμπάνια στη Νέα Δημοκρατία που ήταν πλέον αναξιόπιστη, ήταν εκείνη η αντιμνημονιακή που μετά έγινε μνημονιακότερη του μνημονίου. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ δεν μας λέει κάτι. Ο κύριος Γουρός. Κύριος Γουρός επικαλείται το πλεόνασμα που έχει. Ναι. Εσείς πώς το χαρακτηρίζετε? Γιατί ο κύριος Κουμουτσάκος μου είπε πλεόνασμα, λέει απραξία. Εσείς? Ο κύριος Γουρός, πάντως να πω ότι προσπαθεί κάπου να θάψει την κομματική ταυτότητα. Λες και είναι τώρα που το ΠΑΣΟΚ είναι στο 4%. Αλλά δεν έχουμε όλοι κοντή μνήμη σε τούτο τον τόπο. Τώρα για το πλεόνασμα, θα θυμάστε τη δρυμία κριτική που είχα δεχτεί όταν είπα ότι είναι πλεόνασμα θράσους, αναποτελεσματικότητα και αδικίας. Ευτυχώς και ο κύριος Κουμουτσάκος διέγνωσε σωστά ότι δεν μπορείς να μιλάς, λες και περιφερειατική είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Χτες, στην ερώτηση συναδέλφου σας, τον απερχόμενο περιφερειάρχη, σε σχέση με την κριτική που έχει δεχτεί και από τον κύριο Κουμουτσάκο και από μένα, μάθαμε άλλα. Okay. Μάθαμε ότι δεν είναι ακριβώς πλεόνασμα, αλλά είναι δεσμευμένα. Και πρόκειται για δεσμευμένα χρήματα σε κάποιους κωδικούς. Και βεβαίως η μόνιμη υποδόση ήταν ότι δεν ξέρουν αυτοί. Δηλαδή δεν ξέρουν, ούτε ο κύριος Κουμουτσάκος ξέρει, ούτε η κυρία Δούρου ξέρει. Αυτοί δεν ξέρουν, εγώ ξέρω. Τώρα περάσαμε από ένα πλεόνασμα γενικά και αόριστα, παρκαρισμένο προφανώς σε ένα πράγματα. Δεσμευμένο, λέτε. Σε ένα, λέει, δεσμευμένο. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε έναν προϋπολογισμό, γιατί θέλω να σας πω ότι εγώ διαβάζω. Και διαβάζω τα πρακτικά όλων των προηγούμενων χρόνων, τον τελευταίο 1,5 μήνα. Και μιλάμε ότι έχουμε έναν προϋπολογισμό που έχει τροποποιηθεί δύο φορές. Ότι ο περσινός προϋπολογισμός παρέμεινε ανεκτέλεστος κατά το 2017. Αμφισβητείτε τα στοιχεία του, για να καταλάβω? Αμφισβητώ και τα λεγόμενα των τελευταίων δύο εβδομάδων, που είναι λεγόμενα πανικού. Διότι δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να είναι ένα γενικό και αόριστο πλεόνασμα. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Και δεν μπορεί την ίδια στιγμή να είναι και χρήματα που είναι δεσμευμένα σε κάποιους κωδικούς που απλώς ο κ. Κουμουτσάκος που ήρθε από τις Βρυξέλλες και η Δούρου που ήρθε από την Αθήνα δεν καταλαβαίνουν. Κυρία Δούρου, όμως, αν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί έχει την προτίμηση του κόσμου? Τι λέτε? Τι έχει κάνει καλή καμπάνια, δηλαδή? Εγώ σας είπα ότι μένει να δούμε. Διότι είναι η κάλπη εκείνη. Δεν είναι περίπτωση δημοσκοπήσεων, ούτε οι προθέσεις ψήφου. Αυτό λέω. Ναι. Αυτό να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουμε μια πολύ ρευστή πολιτική κατάσταση και τα πρόσφατα επεισόδια στη Βουλή εκεί. Δεν πέφτουμε κατά σύννεφα, βέβαια. Έτσι. Όχι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Το έδειξαν αυτό. Δεν θα μιλήσω τώρα για την εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ. Ρώτησα τον κύριο Καρύδη πριν από λίγο, μου απάντησε παρκώς, νομίζω. Θα ρωτήσω όμως για όλο το κλίμα. Εσείς τώρα το βλέπετε απ' έξω. Παραιτηθήκατε από βουλευτής, έτσι. Ναι, παρ' όλα αυτά, ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το πολιτικό κλίμα δεν επηρεάζει.
και τις άλλες εκλογές. Αυτό δεν μπορώ να το πούμε καθόλου. Άλλωστε, αυτό το πολυνομοσχέδιο αφορά όλους. Τους πάντες. Χαίρομαι που το λέτε. Έτσι? Διότι προσπαθούν κάποιοι την ιστορία των αυτοδιοικητικών εκλογών να την αντιμετωπίσουν πάλι για λόγους σκοπιμότητας και διάσωσης των κομματικών τους υποψηφιοτήτων, ως ένα γίνεται in vitro. Το πολυνομοσχέδιο. Και, αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Και την περιφέρεια Αττικής. Και την ΔΕΗ αφορά και το ρεύμα. Αφορά δηλαδή πάρα πολλά. Με σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο βέβαια χάθηκε στον ορυμαγδό των, των αντεκλήσεων. Ατακών και αντεκλήσεων και μιας φρασιολογίας που ευτελεί περισσότερο τον πολιτικό διάλογο, υπογράμμισα ότι το πολυνομοσχέδιο αφορά και πολύ συγκεκριμένα την περιφέρεια όσον αφορά τα λατομεία, για παράδειγμα. Βεβαίως, και τις προϋποθέσεις εξόρυξης σε μια αρκετά λαβωμένη γη. Άρα, χαίρομαι που το ακούω, γιατί κάπου νόμιζα ότι χάνεται κοινή λογική. Αυτή η ιστορία του περιβόητου πολυνομοσχεδίου, που είναι πιο μνημόνιο και το μνημόνιο, δεν μπορεί να παριστάνουν κάποιοι ως σαν καλοί διαχειριστές ότι δεν αφορά τη μέλη γενέστε στους δήμους και την περιφέρεια Αττικής. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Δούρου, το οποίο είναι κρίσιμο. Μια και μιλάμε τώρα για Βουλή και για κλίμα εκεί. Αυτή η πρόταση μομφής που έγινε από τον κύριο Τσίπρα, η οποία βέβαια δεν είχε αίσιον τέλος, ας πούμε. Τουλάχιστον δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Εσείς πώς το εκτιμάτε πολιτικά? Είσαστε έξω και είναι πιο εύκολο και, αν θέλετε, είναι και πιο, είσαστε και πιο ψύχρεμοι, έτσι, σε όλο αυτό. Γιατί έγινε, είσαστε και πιο ψύχρεμοι. Για πείτε μου, γιατί έγινε αφού δεν, ξέρω εγώ, θα την έκανε αποδεκτή η κυβέρνηση κάθε στιγμή? Σήμερα είχαμε το Eurogroup εδώ, τι λέτε? Ωραία, το πώς προσπάθησε να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, νομίζω ότι με μία εικόνα συμπυκνώνεται σε όσα διαμήθησαν το Σάββατο το βράδυ, όπου σηκώνεται ο Υπουργός Επικρατείας του κυβερνώντος και πλειοψηφικού κόμματος σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος Σταμάτης, και με περίσσια λαζονία σηκώνει, υποτίθεται, το γάντι. Χειροκροτούν από κάτω οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και μετά από μισή ώρα χειροκροτούν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του κόμματος 4%, που λέει ότι δεν είναι σωστή η πρόταση μομφής. Η δεύτερη εικόνα που θέλω να πω είναι κάποια που τη ζούμε τα τελευταία 3,5 χρόνια, βουλευτών εκπροσώπων του ελληνικού λαού που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, όπου για ολόκληρη την εβδομάδα περιοδεύανε στους τηλεοπτικούς σταθμούς και στα ραδιόφωνα λέγοντας ότι δεν θα ψηφίσουν, και το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ τους ακούγαμε να λένε ναι. Αυτές οι δύο εικόνες εξηγούν εν πολλοίς γιατί οι νέοι, γιατί οι άνεργες γυναίκες που έχουν να αντιμετωπίσουν και την ανεργία του αντρός μες στο σπίτι έχουν απομειώσει και έχουν απαξιώσει το ελληνικό κοινοβούλιο. Και τους λέω ότι και αν ακόμα θεωρούν ότι το μνημόνιο είναι ευλογία και αν ακόμα θεωρούν ότι το πολυνομοσχέδιο είναι ευλογία, επειδή δεν υπάρχει μέτρο αξιοπρέπειας, αξιοπρεπόμετρο, ας μου επιτραπεί ο νεολογισμός, ας σταματήσει αυτή η πλάκα των δύο εικόνων της δημοκρατίας. Της δημοκρατίας του τηλεπαραθύρου που περισσεύει... Να κλαίνε, λέτε, στα τηλεπαράθυρα και μετά να πηγαίνουν να ψηφίζουν. Και μετά ας σώσουν αυτό, ας σώσουν την αξιοπρέπεια. Γιατί άμα σώσουμε την αξιοπρέπεια μπορούμε να μιλήσουμε μετά και για ανθρωπιά και για ανάπτυξη και για αλληλεγγύη. Σας λέω κάποια αλφα όπως Αττική. Γιατί εμένα ο αγώνας μου αυτή τη στιγμή είναι εάν μπορούμε αυτά να τα περισσώσουμε στην περιφέρεια Αττικής για να τα περισσώσουμε σε όλη την πατρίδα. Ναι. Λοιπόν, κυρία Δούρου, να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα όσα είπαμε. Κάποια στιγμή θα σας έχουμε στο στούντιο και με τον κύριο Σγουρό, πάντως, έτσι. Βεβαίως, για να δούμε τέλος πάντων. Για να μιλήσετε έτσι, γιατί ξέρετε, ο κόσμος ακούει τις δύο πλευρές και έχει μπερδευτεί. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Μπορεί κάποιος να πει οτιδήποτε για τη δική μου ψηφιότητα, για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζομαι, αλλά από την πρώτη στιγμή προσπαθώ να συμβαδίζω με την κοινή λογική. Μάλιστα. Και να ακολουθώ και να παίρνω πολύ σοβαρά αυτά που λέει η απέναντι πλευρά. Να, η απέναντι πλευρά λέει για πλεόνασμα. Αυτό σχολιάζω. Λέει τώρα για πλεόνασμα, σωστά, το οποίο είναι κωδικοποιημένο. Αυτό σχολιάζω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα.